Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας προβάλλει την απελπιστική κατάσταση δύο δαιμονισμένων ανθρώπων στην περιοχή των Γεργεσινών. Ήσαν, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, χαλεπή λίαν. Χαλεπό σημαίνει λίαν επικίνδυνος, άγριος, κακός, επιβλαβής, άνθρωπος έτοιμος να κακοποιήσει και να φωνεύσει. Και τίθεται το ερώτημα, μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε τέτοια μέτρα επικινδυνότητος? Ναι, μπορεί να φτάσει ως ελεύθερος. Και η ιστορία του ανθρώπου σε κάθε εποχή έχει παρουσιάσει δεινούς ανθρώπους στην κακία, δηλαδή, όπως τα λέγαμε, χαλεπούς ανθρώπους. Βέβαια, το χαλεπός το λέμε και για τους καιρούς, το λέμε και για αντικείμενα, το λέμε και για πρόσωπα. Αλλά αυτές τις ακραίες καταστάσεις, βέβαια, τις εξωθεί ο διάβολος. Και ο διάβολος είναι μία πραγματικότης και χρησιμοποιεί μεθόδους προκειμένου να βλάψει τον άνθρωπο, και χρησιμοποιεί και φέρεται αυτό ολοκάθαρα στην σημερινή ευαγγελική μας περικοπή. Αλλά ας δούμε από κοντά αυτήν την πραγματικότητα. Καταρχάς, ο διάβολος είναι μία πραγματικότητα. Πολλοί νομίζουν ότι είναι η προσωποποίηση του κακού. Δεν υπάρχει ο διάβολος, νομίζουν, δεν υπάρχει. Απλώς είναι η προσωποποίηση του κακού, των σκοτεινών δυνάμεων. Και όπως τότε πίστευαν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι βεβαίως γενικά δεν επίστευαν σε πνεύματα, δεν πίστευαν ούτε σε αγγέλους, ούτε σε δαίμονες, ούτε στην ψυχή, ούτε βεβαίως στην αθανασία της ψυχής. Αυτοί πίστευαν κάτι τέτοιο, και ότι είναι μία αντικειμενοποίηση ενός υποκειμενισμού. Αλλά το σημερινό θαύμα είναι μία αποστομωτική απάντηση πρώτα-πρώτα σε εκείνους τους Σαδουκαίους που δεν πίστευαν ότι υπάρχει ο διάβολος, αλλά και μία απάντηση σε κάθε εποχή. Είναι τόσο ρεαλιστικό και καταπληκτικό αυτό το θαύμα του Χριστού, είναι τόσο εξαντικειμένο αυτό το θαύμα του Χριστού, ώστε μόνο ένας που δεν θα είχε καλά βιδωμένες, συγχωρείτε, τις βίδες του μυαλού του, δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί ότι ο διάβολος δεν υπάρχει. Και μας λέγει η Γραφή ότι εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Σε τούτο, λέγει, εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Αλλά τότε ο Χριστός τι ήταν? Δον Κιχώτης, που θεωρούσε τους ανεμόμυλους ότι είναι γίγαντες και τον απειλούν? Ο Χριστός ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου, γιατί υπήρχε και υπάρχει ο διάβολος. Ακόμη την παρουσία των δαιμόνων την διακρίνουμε και από τη συμπεριφορά των δαιμονιζομένων ανθρώπων. Πώς θα ήταν δυνατόν, επί παραδείγματι, παράφρονες άνθρωποι, όπως εμπροκειμένο οι δαιμονισμένοι. Ξέρετε, υπάρχει διαφορά μεταξύ παραφροσύνης και δαιμονισμού. Υπάρχει διαφορά μεταξύ παραφροσύνης και δαιμονισμού. Το είπα δύο φορές και το υπογραμμίζω. Ο τρελός δεν είναι δαιμονισμένος, και ο δαιμονισμένος δεν είναι τρελός. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν παράφρονες
αν υποτιθεί ότι ταυτίζεται η παραφροσύνη με τον δαιμονισμό για κάποιους, να υπάρχει τέτοια γνώση για τον αληθή χαρακτήρα του Χριστού, πως είναι δυνατόν ποτέ? Πως μπορούν να ξέρουν πράγματα τα οποία ούτε οι γνωστικοί δεν γνωρίζουν? Τον αποκαλούν επί παραδείγματι οι δαιμονισμένοι Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστόν. Όταν ακόμα και αυτοί οι μαθητές του Ιησού αγνοούσαν ποιον είχαν πλάι τους τόσο καιρό. Ακόμα βλέπει κανείς, θυμάμαι κάποτε είχα επισκεφθεί έναν δαιμονισμένον άνθρωπο, ο οποίος τελικά σκότωσε τη μάνα του. Στυλάξε. Προπολώνετο. Όταν πήγα πρωί, με είχε παρακαλέσει η μητέρα του για να πάω να του διαβάσω καμιά ευχή. Ήταν πολύ πρωί, καλοκαίρι. Αυτός κοιμόντανε. Λέω, παρακαλώ, κοιμάται. Όχι, όχι, λέει, περάστε μέσα. Κάποια στιγμή ξυπνάει και μου λέει, τι είναι εκείνο το κόκκινο βιβλίο που έχει στο τάδε σημείο μέσα στην τάντα σου? Ήταν, αγαπητή μου, το ευχολόγιο που το πήρα μαζί μου για να του διαβάσω ευχή εναντίον των δαιμόνων. Το βλέπαν οι δαίμονες και του το είπαν. Και μετά λέει, στην τάδε σελίδα, τι γράφει, πω τι γράφει? Πέστε μου, αυτός είναι τρελός ή είναι δαιμονισμένος, όταν γνωρίζει τι έχω εγώ μέσα στην τσάντα μου, τι χρώμα είναι το βιβλίο το οποίο δεν έπαιρνα μαζί μου, το ανέσυρα από τη βιβλιοθήκη μου και το πήρα εκείνο το πρωί και λοιπά. Βλέπετε πως διακρίνεται ο δαιμονισμένος από τον τρελό? Ακόμα, οι δαιμονισμένοι αυτοί οι δύο, στα γέργεσα, αποκαλύπτουν και έναν εσχατολογικόν διάλογο. Ήλθες, λέγουν εις τον Χριστόν, ήλθες, όδε, εδώ. Καμιά φορά να κάνουμε καμιά ομιλία για αυτό το όδε, για αυτό το όδε, εδώ. Γιατί οι γεργεσινοί με τα ταύτα απεμάκρυναν τον Ιησού, τον παρεκάλεσαν να φύγει από τα όρια τους. Αυτό το όδε και όρια έχει πολλά να μας πει, ας είναι όμως. Άλλη. Ήλθες όδε, προκαιρού βασανίσαι ημάς. Ήλθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Βασανίσεις. Ναι, γιατί οι δαίμονες γνωρίζουν ότι η κόλαση τους περιμένει. Γιατί για αυτούς κυρίως έχει ετοιμαστεί, και οι δαίμονες το γνωρίζουν. Το ξέρετε ότι οι δαίμονες πιστεύουν περισσότερο παντός άλλου και φρύτουν, όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν. Το ξέρετε αυτό, μας το πληροφορεί η Καινή Διαθήκη. Μάλιστα, σας θυμίζω εγώ, εκείνο που είπε, θα πει ο Χριστός στην κρίση που ράβεστε στο πύρ του εξώτερων, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Δηλαδή στην κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους δαίμονες του. Το ξέρουν οι δαίμονες αυτό. Ακόμη αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού. Και ως Άγιος δεν έχει καμία σχέση με το δικό του το βασίλειο. Γι' αυτό του λέγουν, τι ημίν και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού, τι ημίν και εσύ. Ποιες σχέσεις υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα που είσαι ο Υιός του Θεού? Βεβαίως καμία σχέση δεν υπάρχει. Ακόμη είναι αυτό το εξαντικειμένο, ο πνιγμός των χείρων, γεγονός ολότελα. Θα επαναλάβω, αντικειμενικό. Όταν ο Κύριος είπε να πάνε στην αγέλη των χείρων, ζήτησαν, είδατε, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν τίποτε χωρίς την άδεια του Θεού. Εάν, λέγει, μας βγάλεις, εάν, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω, θα τους βγάλει, θα τους βγάλει. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον ούτε ύστερα από ένα λεπτό. Πώς λοιπόν εγώ θα πάω να μου πει την τύχη μου ο διάβολος? Αν γνωρίζει, γνωρίζει όμως και ο άνθρωπος από εκείνα τα σημάδια που βλέπει. Μάλιστα, δεν είναι της ώρας αυτό να το αναπτύξω περισσότερο.
Ωστόσο, ζήτησα να πάνε στη συναγέη των χείρων. Εάν, λέει, μας βγάλεις, να πάμε εκεί. Και ο Κύριος είπε, πηγαίνετε. Και τότε η αγέλη των χείρων όρμησε, δαιμονίστηκε. Όρμησε στην λίμνη, έπεσε μέσα, έπεσαν μέσα, η αγέλη έπεσε μέσα και πνίγηκαν όλοι οι χείροι. Ήσαν 2.000 χείροι. Τα ζώα δεν τρελαίνονται. Και αν υποτεθεί ότι κάποιο ζώο παθαίνει ένα άμοκ, 1, 2, 3, 2.000 χείροι. Βλέπετε, παρακαλώ, την εξαντικειμένου απάντηση ότι υπάρχουν δαίμονες. Είναι πρόσωπα. Το βλέπει κανείς αυτό πάρα πολύ καλά. Όταν ταυτόχρονα οι δαιμονισμένοι άνθρωποι θεραπεύονται. Έχουμε δύο ποσά παράλληλα. Οι δαιμονισμένοι θεραπεύονται, απαλλάσσονται, και οι χείροι δαιμονίζονται και πνίγουν. Όλα αυτά δείχνουν την ύπαρξη αλλά και την κακοποιό δράση των δαιμόνων. Εξάλλου, η ύπαρξη του γνωστού μας πνευματισμού. Ποιος δεν γνωρίζει τον πνευματισμό? Τα medium δηλαδή. Η ύπαρξη του πνευματισμού αλλά και της καθόλου της εν γέννη μαγείας φανερώνει ότι υπάρχουν δαίμονες. Επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δαιμόνων. Και αυτοί είναι πρόσωπα οι δαίμονες. Είναι πεπτοκότες άγγελοι. Ό,τι είναι οι άγγελοι από πλευράς κατασκευής είναι και οι δαίμονες. Ο Θεός αγαθούς τους έκανε. Αυτοί εξιδίας των προαιρέσεως αμάρτησαν. Γιατί ο Θεός δεν έκανε τους δαίμονες. Έκανε αγγέλους. Αυτοί εξιδίων των αμάρτησαν και έπεσαν. Προσέξτε, ο Θεός δεν έκανε τον διάβολο στην απορία αυτών των ανθρώπων. Έκανε αγαθών άγγελων, αρχιστράτηγων. Εκείνος έπεσε με τη θέλησή του 3 φορές το είπε. Και αυτοί θα κριθούν οι δαίμονες εις το τέλος της ιστορίας και θα κατακριθούν για την αιωνία κόλαση. Γιατί όμως επιδρούν στον άνθρωπο? Το δικαίωμα έδωσαν οι ίδιοι οι πρωτόγνωστοι. Όταν ο διάβολος εμφανίστηκε εις αυτούς υπομορφήν όφελος και τους μίλησε με ανθρωπίνη φωνή, αυτά βέβαια ένα-ένα όλα ερμηνεύονται και μπαίνουν στη θέση τους, μη σας παραξενεύει τίποτε, και τους υπέβαλε των πειρασμών, όμορφα όμορφα, γλυκά γλυκά, των πειρασμών της ισοθεΐας και της αυτονομίας. Δηλαδή τι ανάγκη έχετε από τον Θεό? Αυτονομία. Μέχρι σήμερα υπάρχει το προπατορικό όνομα. Και της ισοθεΐας, ότι γιατί να μην είμαι και εγώ ίσα με τον Θεό? Το αμάρτημα του διαβόλου. Τότε άκουσαν την προτροπή του και μπήκαν κάτω από το θέλημά του. Από τη στιγμή εκείνη ο άνθρωπος έγινε δέσμιος του σατανά. Από τότε ο άνθρωπος προσεκάλεσε, όπως λέει η Σοφία Σολομώντος, ο άνθρωπος προσεκάλεσε τον διάβολον και ο διάβολος εγκαταστάθηκε εις τον άνθρωπο. Ελευθερώνεται όμως μόνο με τον Χριστό. Γι' αυτό στο βάπτισμα γίνεται αποταγή του σατανά. Αποτάσσεσαι, λέμε στον κατηχούμενο και μέλλοντα να βαπτιστεί. Αποτάσσεσαι από το τάγμα, την τάξη του σατανά. Αποτάσσομαι, όχι συντάσσομαι. Συντάσσομαι με τον Χριστόν. Αποτάσσομαι από τον διάβολο. Φεύγω, θέλω να φύγω. Είναι η προαίρεση. Θέλω να φύγω. Και εκεί γίνεται η ιεροτελεστία της αποταγής από τον σατανά και της συντάξεως με τον Χριστό. Ο κάθε άνθρωπος, ακόμη με την παράβαση των εντολών του Θεού αλλά και με την εγκατάσταση των παθών, γίνεται υποχείριος του σατανά. Και όταν χρονίσει αυτή η κατάσταση,
τότε έχουμε φαινόμενα ακραία βέβαια, σαν και αυτά των δαιμονιζομένων των Γεργεσινών. Μην νομίσετε ότι δεν είναι δαιμονισμένοι οι άνθρωποι αν δεν παρομοιάζουν τέτοια φαινόμενα. Προκειμένου να βλάψει τον άνθρωπο ο διάβολος, μετέρχεται μεθόδους πλάνης. Διότι ο άνθρωπος είναι νουν εχείς, έχει νουν, έχει λογική και ελευθερία. Μπορεί λοιπόν να αντισταθεί εις τον διάβολο. Αλλά ο διάβολος τώρα, εάν διωχθεί από τον άνθρωπο, δεν πέτυχε το σκοπό του. Πρέπει για να πετύχει να μετέλθει την μεθοδία, τη μεθοδία της πλάνης. Πρέπει να πλανήσει. Και πρώτα πρώτα αγαπητοί, επλάνησε τους πρωτοπλάστους. Πρώτη είναι η μέθοδος της απάτης, της παραλλαγής και του καμουφλάζ. Ο διάβολος δεν εμφανίστηκε παρά ως όφης εις τους πρωτοπλάστους. Μας λέγει όμως η Γραφή ότι ο όφης δεν είναι το αντιπαθητικό ζώο και ότι ήταν το φρονιμότερο των ζώων του Παραδείσου. Σας είπα, δεν είναι ώρα να τα αναπτύξει κανείς, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι λοιπόν, οι πρωτόπλαστοι άκουσαν τον όφην, δηλαδή τον διάβολο. Έκανε παραλλαγή, όπως λέμε στο στρατό, καμουφλάζ. Και παγιδεύει, μας παγιδεύει σε κάτι που είμαστε εμείς τρωτοί. Φερρυπίν, ότι μας ελκύει την περιέργειά μας και ούτω καθεξής. Θα σας αναφέρω, εκτός από τους πρωτοπλάστους, την περίπτωση της θυγατρός του Ιακώβ. Είχε μια θυγατέρα, πιθανώς περισσότερες. Μία αναφέρεται όμως, εκτός από τα 12 αγόρια, είχε και μια θυγατέρα που την έλεγαν Δίνα, Δέλτα Εψιλον Γιώτα, Οξία, η Δίνα. Η Δίνα, λέγει, ήθελε να μάθει πώς ζουν ένας γειτονικός λαός εκεί δίπλα. Ξεμάκρυνε από την κατασκήνωσή της και πήγε να δει πώς ζουν αυτοί. Την είδε ο γιος του βασίλια, την άρπαξε, τη χάλασε. Και τότε πήγε να ζητήσει, έβαλε τον πατέρα του να ζητήσει από τον Ιακώβ την κόρη του για να την παντρευτεί. Όταν το άκουσε ο Ιακώβ, χλώμησε. Διότι ήταν ερητή η εντολή του Θεού. Δεν έπρεπε να παντρευτούν ανθρώπους από τη γη Χαναάν. Και τότε όταν το έμαθαν τα παιδιά του, δυο του παιδιά, δεν λέω ονόματα και περισσότερα, επήγαν, είπαν ναι, θα δεχθούμε, αλλά θα υποστεί την περιτομή. Και όταν λέγησαν εν πόνο, όλοι οι κάτοικοι πήγαν και τους έσφαξαν όλους. Δείτε σημεία παρακαλώ, ο δε Ιακώβ είχε κατατρομάξει. Τι μου κάνατε, γιατί δεν του είπαν του πατέρα τους τι θα κάνουν. Είμαστε εδώ μοναχικοί άνθρωποι, θα μας καταστρέψουν οι γύρω εχθροί μας. Τι μου κάνατε. Όλα αυτά από τι, από μια περιέργεια. Ποιος άναψε την περιέργεια, ο διάβολος. Αγαπητοί μου, είναι κάτι φοβερό. Σε ό,τι ακόμη κολακεύει τον εγωισμό μας, έρχεται ο διάβολος και το τονίζει αυτό. Ό,τι μοιάζει πολλές φορές ότι είναι σωστό και καλό, εδώ είναι το καταπληκτικό, ότι είναι σωστό και καλό, αλλά κατά την ανθρωπίνη αντίληψη, αν θέλετε την αμαρτωλόν αντίληψη, όχι κατά την θείαν αντίληψη, μας κλέπτει αριστερά. Με την παράβαση μας κλέπτει δεξιά με την υπερβολή. Ο Θεός λέει θα πηγαίνετε ίσια. Είναι γραμμένα αυτά ένα-ένα στην Αγία Γραφή. Δεν θα πας αριστερά. Αριστερά είναι η παράβαση. Δεν θα παραβείς τις εντολές μου. Δεν θα πας δεξιά. Είναι υπερβολή. Όπως επί παραδείγματι, να νηστεύσω. Όταν νηστεύσω παραπανήσια,
το παραπανήσια παραπανήσια, το ότι μπορεί να καταστρέψω την υγεία μου. Αυτό είναι κλέψιμο του διαβόλου από τα δεξιά. Και εγώ το κατεξής. Διηγείται ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος ένα πάθημά του, ότι μία εβδομάδα προσπάθησε να μην κοιμηθεί. Είναι γνωστό ότι μία νύχτα να μην κοιμηθούμε, δεύτερη νύχτα δεν βγάζουμε. Παθαίνει αλλίως ο εγκέφαλος. Και όταν αυτός έμεινε μία εβδομάδα, έμεινε άυπνος, μετά ζητούσε να κοιμηθεί και δεν μπορούσε, είχε ήδη βλαβεί το νευρικό του σύστημα. Και παρακαλούσα, λέγει το Θεό, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας γραμμένο αυτό. Παρακαλούσα το Θεό να μου έρθει ύπνος. Αυτό είναι κλέψιμο από τα δεξιά. Δηλαδή με την υπερβολή. Ακόμη μας υποκλέπτει τη διάκριση. Για να μην μπορούμε να κρίνουμε ποια είναι η ευθεία οδός. Μας υποβάλλει το νουν και την λογική του κόσμου. Όλοι έτσι σκέπτονται. Όλοι έτσι κάνουν. Μας κολακεύει τα πάθη μας. Κάποτε ένας άνθρωπος οδηγούσε ένα κοπάδι με γουρούνια στο σφαγείο, που τον ακολουθούσαν πάρα πολύ εύκολα. Το τέχνασμά του, ξέρετε ποιο ήταν? Ότι όπως περπατούσε έριχνε βαλανίδια. Πήγαιναν από πίσω τα γουρούνια, άρπαζαν τα βαλανίδια και πήγε τα γουρούνια μια χαρά στο σφαγείο. Κάτι τέτοια βαλανίδια απατηλής ζωής μας πετάει ο διάβολος για να μας οδηγήσει, αγαπητοί μου, στο μεγάλο σφαγείο της κολάσεως. Όχι λίγες φορές δε μετασχηματίζεται σε άγγελον φωτός, όπως μας το υπενθυμίζει αυτό ο Παύλος. Μια άλλη μέθοδος του είναι η μέθοδος μυρμικολέων. Είναι μια πατερική έκφραση που δείχνει ότι ο διάβολος στην αρχή δείχνει την αμαρτία πολύ μικρή, πολύ ασήμαντη, σαν μυρμηγκάκι. Όταν όμως σε εξαπατήσει να τη διαπράξεις, τότε έρχεται και σου λέγει τι έκανες. Σου τη μεγαλώνει την αμαρτία σε βαθμό που να σε ρίξει στην απελπισία. Την κάνει λιοντάρι. Μυρμικολέων λοιπόν θα πει. Παρουσιάζει μικρή την αμαρτία στην αρχή, λιοντάρι μετά. Είναι της φαντασίας πλάσμα αυτό. Δεν υπάρχει ζώο τέτοιο στη φύση. Για να δείξει τη μέθοδο του σατανά. Μια τρίτη μέθοδος είναι αυτή που αναφέρεται στο ασθενές μας σημείο. Στα αδύνατά μας σημεία. Όλοι έχουμε αδύνατα σημεία. Όλοι έχουμε την αχίλιον πτέρνα μας. Ο άλλος στα χρήματα. Ο άλλος στη φιλοδοξία. Ο άλλος στις ειδονές. Ο άλλος στη γαστριμαργία. Ο άλλος στα υπογάστρια. Όλα αυτά είναι τα αδύνατά μας σημεία. Και έρχεται να μας πειράξει εκεί που ακριβώς πονούμε, στην αχίλιό μας πτέρνα. Ακόμα ένα τέταρτο. Ο διάβολος εμφανίζεται στα όνειρα, σε οπτασίες, και εκεί παρασύρει ως Χριστός. Όπως θα έκανα να σας πω πάνω σε αυτό. Ως Άγιος Γεώργιος, ως Άγιος Δημήτριος, ως Παναγία. Ναι, ναι. Για να παρασύρει κυρίως τον υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίος θα βγει έξω να πει, ξέρεις εγώ. Κάποτε ένας άνθρωπος, ηλικιωμένος μάλιστα, του έλεγα ότι με το να πηγαίνει στα προσκυνήματα μόνον και να λέει ότι ό,τι άλλο δεν πρόκειται να σωθεί, αν δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί, δεν ταπεινωθεί. Τι λες, μου λέει, πάτερ μου. Το ξέρεις ότι εγώ βλέπω την Παναγία στον ύπνο μου? Εδώ είναι η απάτη. Εδώ είναι η απάτη. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί, ας προσέξουμε. Πιάνει από τη μύτη τον υπερήφανο άνθρωπο. Η υπερηφάνεια είναι αυτό. Ενώ ο ταπεινός εύκολα δεν κινδυνεύει. Ο ταπεινός θα πει, είμαι εγώ άξιος να δω τον Χριστό? Τότε ο διάβολος γίνεται άφαντος. Αγαπητοί, πολλά θα είχαμε να πούμε.
Πρέπει όμως να αποκτήσουμε νουν Χριστού για να διακρίνουμε τις μεθοδίες του σατανά. Και ο νους Χριστού αποκτάται με την πνευματική ζωή. Μας λέγει ακόμη ο Απόστολος Παύλος, ενδύσαστε, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, προς το δίναστε ημάς στήνε προς τας μεθοδίες του διαβόλου, για να μπορείτε να σταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου. Και ξέρετε ποια είναι η πανοπλία του Θεού? Η πνευματική ζωή. Είναι η πνευματική ζωή. Και μάλιστα κάνει και μία ανάλυση, κάτι δύο-τρία παίρνω μόνο, επί πάσιν αναλαμβώντες των θηρεών της πίστεως και την μάχαιρα του πνεύματος ο εστιρήμα Θεού, δια πάσης προσευχής και δεήσεως και λοιπά και λοιπά. Ακόμη μας είπε να χρησιμοποιούμε, Απόστολος Παύλος, τα όπλα, τα δεξιά και τα αριστερά, αφού μας κλέβει αριστερά και δεξιά ο διάβολος, που είναι τα αριστερά όπλα η άμυνα, τα δεξιά η επίθεση. Με το αριστερό τον παλιό καιρό κρατούσαν την ασπίδα, είναι όπλων αμυντικών, και με το δεξί το σπαθί, το δόρυ και τα λοιπά, είναι όπλων επιθετικό. Δηλαδή πρέπει και να αμυνόμεθα και να επιτιθέμεθα. Όπλο του εχθρού, του διαβόλου, είναι ο πανικός. Να μας εισπύει τον πανικόν. Εμείς θα έχουμε μόνον το φόβο του Θεού, ποτέ όμως τον πανικό που υποβάλλει ο διάβολος. Λοιπόν, ο διάβολος, αγαπητοί μου, υπάρχει. Είναι πρόσωπον. Φθονεί τον άνθρωπον, όπως και ολόκληρη τη δημιουργία, και επιθυμεί τα πάντα να τα καταστρέψει. Φοβείται όμως τον άνθρωπο του Θεού. Φοβείται τον άνθρωπον του Θεού. Όταν φερειπίν πάνε ένα δαιμονισμένον άνθρωπο στον Άγιο Νεκτάριο, στον Άγιο Διονύσιο και λοιπά, στον Άγιο Σπυρίδωνα, φωνάζουν οι δαίμονες, μασκές. Είναι η άκτιστος ενέργεια των Αγίων που καψουλίζει, γι' αυτό και καψάλι αποκαλούν τον Α, Β, Γ, Δ Άγιον οι δαίμονες. Είναι εκείνο το καψούλισμα της κολάσεως. Ναι. Μόνο τον άνθρωπο του Θεού φοβούνται, παρότι και εις εκείνον μετέρχονται ή μετήλθαν μεθοδίες πλάνης όσο ζούσε. Ας θυμηθούμε τους τρεις πειρασμούς του Χριστού στην έρημο. Είναι αφθάνης ο διάβολος. Επήγε να πειράξει τον Ιησού Χριστόν. Εμείς όμως, έχοντες το Πνεύμα του Θεού, έχοντες νουν Χριστού, πάντοτε θα υπερνικούμε με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό ας ευχαριστήσουμε και να ευχαριστούμε πάντοτε τον Κύριον για την προστασία Του και την αγάπη Του. Αμήν.